των εμπόρων, των ανθρώπων του μόχλου, των επιστημόνων, όλων όσων χτυπιούνται, όλων όσων τσακίζονται από αυτήν την πολιτική. Δύο μήνες ακριβώς πριν είχαμε το νομοσχέδιο Γεωργιάδη, που ανάμεσα σε όλα τα άλλα έλεγε και θεσμοθέτησε για 13 ώρες δουλειά. Τώρα έχουμε το φορολογικό νομοσχέδιο που χτυπάει όλους εσάς. Έχουν άμεση σύνδεση τα δυο νομοσχέδια. Υπηρετούν έναν συγκεκριμένο σκοπό. Και αυτός δεν είναι άλλος από τη δυνατότητα των μεγάλων ομίλων να κερδίζουν. Τα πράγματα είναι απλά. Θέλουν ταμεία γεμάτα και τα θέλουν από όλους εμάς για να μπορούν ανά πάσα στιγμή να στηρίζουν την ανάπτυξή τους, την κερδοφορία τους. Θέλουν ταμεία γεμάτα, θέλουν εργαζόμενους εξαντλημένους, γιατί είναι το εισιτήριο για να εκταμιευτούν οι δόσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ. Θέλουν άγρια φορολογία του λαού και τσακισμένους εργαζόμενους, γιατί θέλουν να κατακτάνε τις επενδυτικές τους βαθμίδες για να μπορούν να έχουν φτηνό χρήμα. Κουνάνε το δάχτυλο σε όλους εσάς, σε όλους εσάς τους φοροφυγάδες κατά την κυβέρνηση και όχι μόνο. Μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που έχουν πάνω από 50, έχουν ψηφίσει όλοι μαζί όσοι έχουν κυβερνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτό δεν είναι το έργο μόνο της τωρινής κυβέρνησης. Όλοι μαζί έχουν ψηφίσει περισσότερες από 50 φοροαπαλλαγές και προνόμια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Όλοι τους μαζί έχουν ψηφίσει τον αναβαλλόμενο φόρο στους τραπεζίτες, που μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2023 είχαν καθαρά κέρδη 2,2 δις ευρώ. Μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που 150 εταιρείες συζυγμένες στο χρηματιστήριο έχουν φέτος κέρδη πάνω από 302% σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή το μισό ΑΕΠ της χώρας το έχουν κέρδος. Μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που με το νέο προϋπολογισμό που έχουν καταθέσει σε διαβούλευση προβλέπουν αύξηση των εσόδων κατά 6,2 δις. Προβλέπουν αύξηση των φόρων των έμεσων πάνω από 2,2 δις και ματωμένα πλεονάσματα. Αυτοί λοιπόν μας κουνάνε το δάχτυλο. Ευθύνες έχουν όλοι. Πρώτα και κύρια η τωρινή κυβέρνηση. Όμως έχουν ευθύνες όλα τα κόμματα που τη στηρίζουν, γιατί τα αστικά κόμματα, γιατί παρά τους καυγάδες που κάνουν στη Βουλή, όλοι μαζί υπερθεματίζουν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλλον τίνος επίτευγμα είναι η επενδυτική βαθμίδα. Όλοι μαζί στηρίζουν την αυριανή ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, την παραπέρα ιδιωτικοποίηση, εμπορευματικοποίηση της υγείας. Όλοι μαζί τα στηρίζουν αυτά. Ο δρόμος λοιπόν είναι ένας. Προσπαθούν να μας επιβάλλουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή τι? Να παρακαλάνε οι αυτοαποσχολούμενοι να μην αυξηθεί το μεροκάματο του εργάτη, γιατί θα αυξηθεί και το δικό τους θα μειωθεί μάλλον το δικό τους φορολογικό όριο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν θέλω να κουράσω. Εμείς θα είμαστε στο πλάι σας, ξέρουμε ότι ο αγώνας είναι μακρύς, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα από τα πολλά προαπαιτούμενα που δεν πρέπει να περάσει, που μπορούμε να το κάνουμε να μην περάσει με τη μαζικότητά μας, με τις διεκδικήσεις μας και εδώ και σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, αλλά κυρίως μπορούμε μέσα από τον αγώνα μας να ανοίξουμε δρόμους για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Δεν θα είμαστε στην άμυνα απλά και μόνο να μην περάσει ένα νομοσχέδιο. Πρέπει να επιβάλλουμε τα δικά μας θέλω, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην φορολογιστία, ενάντια στους πληστηριασμούς που το επόμενο διάστημα το εργατικό κέντρο και θα στέλνουμε, απευθύνουμε από εδώ κάλεσμα. Να δημιουργηθούν επιτροπές ενάντια στους πληστηριασμούς. Είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες τα σπίτια.